Όλο το αποκλειστικό λοιπόν ρεπορτάζ. Από τη μία η νέα ζωή της Δήμητρας Ρουμπέση στην Μήλο. Πόσο πιο νέα ρε παιδιά, ναι. Στη Μήλο. Συγγνώμη, στη Ζάκυνθο. Και από την άλλη η απόλυτη μοναξιά και η απομόνωση του Ανδρέα Μικρούτσικου και η ενηγματική του ατάκα στο Facebook. Δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι, είμαι άνεργος. Όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ από την ευτυχία της Δήμητρας Ρουμπέση και, και το ευχαριστώ στον κόσμο μέσω του Facebook και η απόλυτη μοναξιά του Ανδρέα Μικρούτσικου και οι ενηγματικές του ατάκες στο Facebook. Είπες αρκετά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τώρα προς το παρόν τουλάχιστον τίποτα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, επιστρέφουμε. Η Δήμητρα Ρουμπέση διανύει ίσως από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, η Δήμητρα Ρουμπέση ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές του, για τις ευχές που της έδωσαν για τη νέα της ζωή. Μπορεί να άργησα να απαντήσω, αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τις ευχές. Στο πλάι του συζύγου της Γιάννη Λιβέρη και του γιού της απολαμβάνει τη μητρότητα και μια ζωή μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Ζει μόνιμα στη Ζάκυνθο αφού ο σύζυγός της διατηρεί στο νησί ένα beach bar και η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε να τον ακολουθήσει και να αφήσει πίσω τα τηλεοπτικά πλατό και τον κόσμο της showbiz. Λατρεύει τη Ζάκυνθο. Η ίδια ανεβάζει στην προσωπική της σελίδα βιντεάκια που έχει τραβήξει από το νησί. Έχει επιλέξει πια να επικοινωνεί με συγκεκριμένους ανθρώπους από την παλιά της ζωή. Μάλιστα, οι περισσότεροι είναι εκτός τηλεόρασης. Ο γιος της είναι πλέον 2,5 ετών και έχει γεμίσει τόσο τη Δήμητρα όσο και το σύντροφό της Γιάννη Λιβέρη μόνο όμορφες στιγμές. Λίγο πριν πάρει την απόφαση να κλείσει για πάντα τις πόρτες του παρελθόντος, η Δήμητρα είχε περάσει ένα δύσκολο γάμο και ένα ακόμη πιο δύσκολο διαζύγιο στο πλευρό του Ανδρέα Μικρούτσικου. Το μόνο κοινό της Δήμητρας Ρουμπέση και του Ανδρέα Μικρούτσικου σε αυτή τη φάση της ζωής τους είναι πως και οι δύο είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνη άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Επέλεξε την οικογένεια και τη μητρότητα, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε τη συγγραφή. Ο παρουσιαστής μάλιστα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook δηλώνει άνεργος. Δούλεψε στην εταιρεία, δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι άνεργος. Ο γνωστός παρουσιαστής από το καλοκαίρι ασχολείται με την αυτοβιογραφία του. Ένα βιβλίο με κύριο θέμα τη ζωή του και τις εμπειρίες του από τον κόσμο της τηλεόρασης είναι αυτό με το οποίο ασχολείται ο παρουσιαστής αυτή την περίοδο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε τη Μήλο για να αρχίσει τη συγγραφή. Άλλωστε η Μήλος είναι και το καταφύγιό του, ένας τόπος που τον ηρεμεί και του δίνει θετική ενέργεια. Έχουμε καιρό να τον δούμε. Ο παρουσιαστής αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Νιώθει ότι δεν έχει τίποτα να πει. Έχει στο πλευρό του το γιο του και εκλεκτούς φίλους που είναι βράχοι στη ζωή του. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι στη δημοσιογραφική πιάτσα είναι πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω του εδώ και πολλά χρόνια, ήταν ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, superstar, έτσι, και ο πρώτος άνθρωπος κιόλας που έφερε στη τηλεόραση το reality με 80άρια τότε, έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται με οικονομικά προβλήματα, με δικαστικές διαμάχες και σε μία απομόνωση στη Μήλο να γράφει την αυτοβιογραφία του, να είναι αποξενωμένο ακόμα και από πολύ δικούς του ανθρώπους και ξαφνικά, ναι Σπύρο. Όχι, τελείωσε. Να είναι τόσο προβληματισμένος και τόσο απομονωμένος, να μην θέλει να μιλήσει ούτε καν, ας πούμε, και με τους δημοσιογράφους. Προσπαθούμε πάρα μα πάρα... Όχι, ήταν ο αγαπημένος μας παρουσιαστής και ο αγαπημένος μας άνθρωπος, Ελεονόρα, ο άνθρωπος που πάντα σήκωνε το τηλέφωνο. Κατερινάκη, με επειδή ξέρει, έχει δουλέψει σε αυτό το χώρο. Ξέρει πώς μπορεί να γίνει βορρά και έχει πάξει βορρά ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις βαριά μορφής ψυχοπάθεια για να θέλεις στη δύσκολη φάση που περνάς και διανύεις και σε μια τάση απομόνωσης να μιλάς με τους δημοσιογράφους. Ήταν ο άνθρωπος που ακόμα και με μεγάλες δυσκολίες σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε, Ελεονόρα. Σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε ότι ναι, ρε παιδιά, έχω πρόβλημα. Ακόμα και με τις δικαστικές του διαμάχες, θυμάσαι Σπυρό, ότι σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε. Το τελευταίο χρόνο που βρίσκεται στη Μήλο, έτσι, πολύ συχνά δηλαδή στη Μήλο, δεν μιλάει σε άνθρωπο. Εδώ μίλησα με την Σοφία Βόσου προσφάτως. Σε αυτήν την κατεύθυνση δηλαδή, και ο Στέργιος του έχει πει.
καλύτερα να είσαι απομονωμένος και να σου πω κάτι. Παιδιά. Όλο αυτό που κάνει τώρα, κόντρα σε αυτό που φαίνεται ότι και καλά δεν είναι καλά, πρέπει να σου πω ότι είναι και ένας, και επειδή έχω συνεργαστεί και μαζί του, ένας πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος, mm-hmm. με βαθιά κουλτούρα, που αυτό που κάνει τώρα νομίζω ότι περνάει καλά. Είναι γιατί οικονομικά προβλήματα γράφει. Έχουν παιδιά πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ξεπερνώντας το αυτό δηλαδή, στο υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι και καλά. Ακόμα και ένα άνοιγμα τα επαγγελματικά. Δεν είχε κάνει ένα σοου, πήγε να γίνει ένα σοου. Στην Κύπρο που δεν έγινε τελικά. Ποτέ έτσι. Και ραδιόφωνο είχε ξεκινήσει πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά τελικά όλα είναι θέμα επιλογών. Αυτό καταλαβαίνω και από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά και από τη νέα ζωή της Δήμητρας. Γράφει όντως την αυτοβιογραφία του, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, ναι, γράφει όντως την αυτοβιογραφία του και έχει πικάντικες λεπτομέρειες, mm-hmm. εκτός από την ζωή του, την προσωπική και τις γυναίκες που έχουν σημαδέψει τη ζωή του. Γράφει και πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη τηλεοπτική του καριέρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν χωρίσανε και όταν χωρίσανε, δεν έφτιαγαν τα οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ξέρει, καμιά φορά το ξεχνάμε. Δήμητρα Ρουμπέση ήταν άλλη. Ξέρω τώρα, πρέπει να ήθελε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.